προπονητής να συνελήφθη μετά από καταγγελία για σέλγε αθλητή του. Σε έχουμε. Ναι, είναι μια πολύ περίεργη υπόθεση, καθώς ο συγκεκριμένος προπονητής έχει απασχολήσει τις αρχές για πάρα πολλά αδικήματα. Να πούμε λοιπόν ότι η καταγγελία έγινε από έναν αθλητή 21 ετών, ο οποίος έμενε στο σπίτι του 36χρονου προπονητή, ήταν φιλοξενούμενός του. Ναι. Ο ίδιος λοιπόν πήγε στην αστυνομία και κατήγγειλε ότι ο προπονητής ασέλγησε εις βάρος του. Να πούμε ότι πέρασε το αυτόφορο, δεν συνελήφθη για αυτή την κατηγορία, συνελήφθη όμως γιατί στο σπίτι του βρέθηκαν ναρκωτικά. Και επίσης να πούμε ότι στο παρελθόν του είχε γίνει μήνυση από τη σύντροφό του ότι την ξυλοκόπησε. Ήταν ένας, ο 36χρονος προπονητής ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος απασχολούσε διαρκώς τις αρχές. Κάτσε, έχω ένα 36χρονο προπονητή. Ναι. Ξέρουμε την ηλικία του αθλητή. 21. 21 ετών ο αθλητής. Ναι. Και λέει ότι ο 36χρονος ασέλγησε στον 21χρονο αθλητή του. Ναι. Προπονητής του ήταν προπονητή. Ο 36χρονος, ναι. Και να πούμε ότι επειδή, όπως είπαμε, δεν έγινε η σύλληψη, δεν έγινε στα πλαίσια του αυτοφόρου, δεν τον είχαν βρει. Στη συνέχεια, λοιπόν, έγινε και κάποια καταγγελία για ναρκωτικά. Όντως βρέθηκαν στο σπίτι του ναρκωτικά και γι' αυτό το λόγο έχει συλληφθεί αυτή τη στιγμή. Και στο παρελθόν είχε συλληφθεί γιατί τότε σύντροφός του τον κατηγόρησε ότι την ξυλοκόπησε. Απίστευτα πράγματα συμβαίνουν. Απίστευτα πράγματα συμβαίνουν. Αυτό έχω να πω. Και έχουν γίνει